Γενικά την περίοδο της πανδημίας και του κορονοϊού υπάρχει αίσθηση ότι έχει καταγραφεί μια μείωση των τροχαίων συμβάντων στους δρόμους της Κρήτης. Ισχύει αυτό? Θα μας το επιβεβαιώσει ή όχι ο πλέον κατάλληλος, ο κύριος Σταύρος Πολέντας, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρρωγής και Αλλεργίας Οικογενειών Τροχαίων Δυστυχημάτων. Να συνδεθούμε με Χανιά. Κύριε Πολέντα, χρόνια πολλά και για την ημέρα. Να ευχηθώ και καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τις ευχές σας. Εύχομαι και σας υγεία. Χαρά και πάντα επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν μειωθεί τα τροχαία συμβάντα στους δρόμους της Κρήτης αυτούς τους 10 περίπου μήνες της πανδημίας? Από έγγραφο της αστυνομίας του Αρχηγείου Τροχείας διαπιστώνεται ότι παρά τα αυστηρά μέτρα τα τροχεία δεν μειωθήκανε έναντι των προηγούμενων ετών. Δηλαδή θα έλεγα κάτι υπεύθυνα και υπόλογα ότι την τελευταία τετραετία παραμένει περίπου ο ίδιος αριθμός. Αν λοιπόν σκεφτούμε τώρα ότι τόσους μήνες έχουμε αυτά τα αυστηρά μέτρα κίνησης, δεν δικαιολογείται πουθενή να έχουμε ούτε ένα τροχαίο. Παρά τα αυτά όμως, δυστυχώς, συνεχίζουμε να έχουμε τροχαία, θανατηφόρα και όχι μόνο. Και σήμερα εδώ στο Ηράκλειο, στην περιοχή των Μαλάδων, αναφέρθηκε και πριν από λίγο η Γιώτα Αρχοντάκη, είχαμε το τραυματισμό 5 ανθρώπων σε τροχαίο συμβάν στο Ηράκλειο. Θα έλεγα λοιπόν μια διαπίστωσή μου, επειδή οδηγώ αυτοκίνητο από το 1976, αυτοκίνητο δικό μου μιλάμε, τον τελευταίο καιρό βλέπω τους οδηγούς να οδηγούν πολύ επιθετικά. Επιθετικά, λες και μας κυνηγάνε, μας έχουν ψυκάσει. Θα έλεγα λοιπόν, δεν χρειάζεται τόση βιασύνη, τόση επιθετικότητα. Και μάλιστα, θα πω μια διαπίστωση δική μου, ότι βλέπω ότι ποιοι κορνάρουν, ποιοι τρέχουν, ποιοι κάνουν αυτά τα σαλτανάτ, τα μικρά αυτοκινητάκια. Γιατί είδατε κανένα μεγάλο αυτοκίνητο, μια BMW, μια Mercedes να κάνει αυτά που κάνει τα κόλπα? Τα μικρά αυτοκινητάκια θέλουν να μας δείξουν τι, ότι είναι γρήγορα, ότι κάνουν πολύ θόρυβο. Εντάξει, αυτή, είναι λοιπόν, αυτή η λανθασμένη νοοτροπία αυτό ορισμένων ακριβώς οδηγών. Αυτό ακριβώς. Και εκεί λοιπόν θέλω να εντοπίσω το πρόβλημα, ότι καλά θα κάνουν οι νέοι με τα μικρά ειδικά αυτοκινητάκια. Μην πάνε να μας δείξουν ότι είναι μεγάλη οδηγή. Η πείρα που έχουμε σαν οδηγή είναι πολύ μικρή. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε η τρίτη γενιά οδηγών στην Ελλάδα που οδηγάμε αυτοκίνητο. Η τρίτη γενιά. Πριν από τρεις γενιές είχαμε ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Το κάναμε 9 και τα 9 έγιναν εκατομμύρια. Κατά συνέπεια, η υποδομή που έχουμε σαν οδηγή είναι πολύ μικρή. Έχω διατελέσει σχολείο οδηγών 5 χρόνια και σας λέω υπεύθυνα ότι δεν ενδιαφέρεται σχεδόν κανένας να μάθει σωστή οδήγηση, αλλά να μάθει παρκάρισμα και φύγαμε. Δεν είναι έτσι. Κατά συνέπεια, η ζωή είναι πανάκριβη. Η ζωή είναι πολύτιμη. Η ζωή είναι μία και μοναδική. Μην θυσιάζουμε τη ζωή μας για ψευτομαγκές. Δεν χρειάζεται τις μαγκές. Χθες είχαμε θανατηφόρο τροχαίο μιας συνοδηγού. Ας σκεφτεί λοιπόν ο οδηγός, αυτή η απερισσεψία του, πόσο πένθος, δυστυχία έρχεται σε μια οικογένεια που έχασε το κοριτσάκι του 19 χρονών. Άρα λοιπόν, η κάθε πράξη που κάνουμε εμείς, η κάθε κίνηση σαν οδηγή, τι συνέπεια μπορεί να έχει? Πένθος, κακομοιριά, δυστυχία. Χρειάζεται ένα κλάσμα του δευτερολέπτου προκειμένου να έχουμε ένα θανατηφόρο συμβάν στους δρόμους. Κύριε Πολέντα, το έχετε πει, το έχετε ξαναπεί. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει με ρεαλισμό, έχει ζήσει και το προσωπικό του δράμα. Σε 1,2 δεύτερα είναι το συμβάν. Δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε την πείρα να ελέγξουμε το αμάξι για να αποφύγουμε το συμβάν σε 1,2 δεύτερα. Θα σας πω κάτι. Είχαμε έναν πιλότο, ήταν το καμάρι των Χανίων ο μακαρίτης του πιλότος στα Χανιά, και στη λεωφόρο Σούδας έκανε τη ζωή του διότι του βρέθηκε μπροστά κάτι, δεν θέλω να πω τις λεπτομέρειες, που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Όταν λοιπόν ο πιλότος του μαχητικού δεν μπορεί να αντιδράσει, θα αντιδράσει ο 60, 70 και εμένα ή οποιοδήποτε άπειρος οδηγός? Ένας πιλότος μαχητικού αεροσκάφους με τα εναλλακτικά 0 δεν μπόρεσε να ελέγξει το αυτοκίνητό του, τη μηχανή του, και είχε θανατηφόρο αποτέλεσμα. Πώς θα ελέγξουμε εμείς? Να θυμόμαστε λοιπόν ότι δεν είμαστε ανίκητοι. Δεν είμαστε οι μοναδικοί εμείς. Υπάρχουν από εμάς οδηγοί καλύτεροι και πάνω απ' όλα υπάρχει η ζωή του συνανθρώπου μας που είναι πανάκριβη, που είναι μοναδική. Ας μην χαρίζουμε άλλη δυστυχία, άλλο πένθος κακομοιριά στην οικογένεια. Υπάρχει λοιπόν από τη μία αυτή λανθασμένη νοοτροπία, κύριε Πολέντα, και από την άλλη κάποιες υποδομές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης που μόνο δεν βοηθούν τους οδηγούς και όσοι βρισκόμαστε καθημερινά στους δρόμους. Συνδυασμός είναι. Θα έλεγα λοιπόν με τα βεβαιότητα
ότι πράγματι η Κρήτη είναι από τα χειρότερα οδικά δίκτυα που έχουμε. Εγώ είπα και το ξαναλέω και παντού και στον Πρωθυπουργό και παντού ότι για να πας Χανιά Ηράκλειο θα είναι πολύ καλό και φρόνιμο και σκόπιμο να πας να εξομολογηθείς, να κάνεις διαθήκη και μετά να πας. Διότι Χανιά Ηράκλειο, μιλάμε, είναι Καρμανιόλα. Είναι αν φτάσει στο Ηράκλειο ποτέ. Με την οδοποιία που έχουμε, με το δρόμο αυτό που έχουμε, δεν πάει. Κατά συνέπεια, πρέπει να υλοποιηθεί του Πρωθυπουργού η εντολή, η απόφαση. Να δούμε ένα καινούριο δρόμο. Εγώ δεν πιστεύω στην ηλικία που είμαι, στα 70, να δω τον ΒΟΑΚ. Έτσι, με τίποτα. Ελπίζω να δω μια διόρθωση του υφισταμένου δρόμου, ώστε να μην υπάρχει μεγάλο κίνδυνο. Πρέπει λοιπόν, με βάση ότι έχουμε ακατάλληλο οδόστρωμα, να πηγαίνουμε πιο ανθρωπινά. Και να σας πω και κάτι. Όταν η πινακίδα λέει 60 και σου συμβεί το κακό και είσαι με 90, κάηκες, την έκαψες. Πρέπει λοιπόν να συμμορφωθούμε στις πινακίδες. Γιατί δεν λέω ότι είναι σωστές οι πινακίδες. Που μας λέει να πάμε με 60. Αλλά αν μας συμβεί κάτι και τρέχουμε 90, ποιος θα μας καλύψει? Κύριε Πολέντα, ο πόνος και η δυστυχία στο πέρασμα των ετών σβήνονται, μπορούν να σβηστούν? Όχι, για έναν άνθρωπο που έχει χάσει το δικό του, τίποτα, το δικό του παιδί, τον πατέρα του. Να σας πω κάτι, να το ακούσουν όλοι οι ακροατές σας. Ποια μάνα νεκρού παιδιού έζησε πολλά χρόνια ή ζει χωρίς ψυχοφάρμακα? Ας μου δείξετε μία μάνα νεκρού παιδιού που να ζει σήμερα, αν ζει, χωρίς ψυχοφάρμακα. Εντάξει, αντιμετωπίζουν έτσι μία ψυχολογική επιβάρυνση, ορισμένη. Μα δικαιολογημένη. Εντάξει, δικαιολογημένη. Θέλω να σας πω λοιπόν, το πέθος, η κακομοιριά είναι μεγάλη, είναι βαριά. Δεν σηκώνεται αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο. Εντάξει, χρησιμοποιήσατε τώρα μία υπερβολή προκειμένου να επιβεβαιώσετε και στου άνθρωπο βέβαια τη δυστυχία που υπάρχει σε μία οικογένεια. Βέβαια. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω, γι' αυτό λοιπόν είναι παράκληση. Παράκληση προς όλους τους οδηγούς. Ας πηγαίνουμε λίγο σιγά. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να κορνάρουμε. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Η επιθετική οδήγηση που έχουμε, ειδικά στην Κρήτη εμείς, είναι παράλογη. Είναι ανεπίτευτη. Έχουμε πάρα πολύ μαύρο στην Κρήτη. Μάλιστα. Μαύρο. Κύριε Πολέντα, στείλατε για ακόμα μία φορά στην αρχή του 2021 ένα ηχηρό μήνυμα. Ένας άνθρωπος που έχετε περάσει το δικό σας τραγικό συμβάν και συνεχίζετε μετά από χρόνια να κρατάτε ψηλά τη σημαία του ρεαλισμού και της αυτοσυγκράτησης μόλις βγαίνουμε στους δρόμους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Και εγώ να σας ευχαριστώ και να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή χρονιά να έχουμε και κανένα τροχαίο. Δεν θέλουμε άλλα μέλη οικογενειών στο σύλλογό μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολέντα, να είστε καλά.